Πάμε στη Βουλή τώρα σε σύνδεση με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, κυρίες και κύριοι. Καθώς Ιορδάνη, για άλλη μια φορά, ο Νίκος Παπάς, μιλώντας για τις τηλεοπτικές άδειες, στοχοποίησε το Μέγκα και άφησε να εννοηθεί ότι θα μείνει εκτός διαγωνισμού, αν και είναι πολιτικός προϊστάμενος της Επιτροπής που διενεργεί τον διαγωνισμό αυτό. Και σύν της άλλης, το κρατικό ΑΠΕ δημοσίευσε ψευδή είδηση ότι δήθεν το Μέγκα δεν υπέβαλε στο φάκελό του φορολογική ενημερότητα. Πολλά τα παράδοξα, Λίνα, να τα πάρουμε ένα-ένα. Στην τηλεοπτική του συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση, ο Υπουργός Επικρατείας αναφέρθηκε και πάλι στο Μέγκα λέγοντας ότι το κανάλι θα κλείσει επειδή οι μέτοχοι αποφάσισαν να μην κάνουν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό βέβαια δεν ισχύει. Οι διαβουλεύσεις με τις τράπεζες είναι συνεχείς και το ξέρουμε όλοι, και για να πληρώνει τις υποχρεώσεις του και για να προχωρήσει το κανάλι και για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι που είναι τρεις μήνες απλήρωτοι. Το παράδοξο είναι ότι μέσα στις τελευταίες 15-20 μέρες τόσο ο Υπουργός Επικρατείας με συνεντεύξεις του και δηλώσεις του, όσο και ο Πρωθυπουργός αναφέρονται συνεχώς μόνο στο Μέγκα και μάλιστα σαν να είναι τετελεσμένες οι αποφάσεις για το μέλλον του. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν τα εξής παράδοξα. Το πρώτο είναι ότι ο Υπουργός Επικρατείας ουσιαστικά είναι προϊστάμενος της Επιτροπής που κάνει το διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός όλοι ξέρουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν έχει τελειώσει και μάλιστα χθες στην κρατική τηλεόραση ο κ. Παπάς είπε ότι μπορεί να καθυστερήσει και μια-δύο εβδομάδες. Η απόρριψη της αίτησης του Μέγκα δεν έχει τελεσιδικήσει. Γίνονται ποινικές και νομικές ενέργειες και βέβαια αυτές δεν έχουν τελεσιδικήσει. Έτσι λοιπόν, τέτοιες συνεχείς παρεμβάσεις μόνο για το Μέγκα, μόνο ένα πράγμα μας κάνει να συμπεράνουμε, ότι υπάρχουν τετελεσμένες αποφάσεις και ουσιαστικά γίνεται για να προδικάσουν τις όποιες αποφάσεις για το Μέγκα. Τώρα,